Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σας καλωσορίζω στην έναρξη των 33ων γιορτών παλιάς πόλης της Ξάνθης μας. Της πόλης μας που περιηγητές δημοσιογράφοι χαρακτήρισαν ως νύμφη της τραγικής Χερσονήσου. Της πόλης όπου έζησαν και ονειρεύτηκαν τόσο διαφορετικοί άνθρωποι που ακούμπησαν τα όνειρά τους σε αυτά τα σπίτια, τους δρόμους, τις πλατείες και πάλεψαν για να τα κάνουν πραγματικότητα. Δίνοντας με ζέση έναν αγώνα αγαθό, με κούραση και θυσίες, δημιουργώντας μια πόλη που στα μετέπειτα χρόνια, έστω και τραυματισμένη από τους πολέμους, θα συνεχίσει να εμπνέει. Μια πόλη που θα γίνει ποίημα, χώρος μυθιστορηματικός, κινηματογραφικός, θα γίνει πίνακας και τραγούδι. Μια πόλη μαγική που τραγουδούν κάθε άνοιξη οι μαθητές μας. Αυτή την πόλη την έχουμε. Είμαστε τυχεροί. Πρώτα απ' όλα οι κάτοικοι της παλιάς πόλης και έπειτα οι επισκέπτες που θέλουν να τη γνωρίσουν, να τη θαυμάσουν, να ζήσουν κάτι από αυτό που δεν προσφέρει μια σύγχρονη μεγαλούπολη. Αυτή η πόλη μας ομορφαίνει και μας διδάσκει. Μας διδάσκει πολιτισμό, όχι μόνο με τις εκθέσεις, τις συναυλίες και τις άλλες καλλιτεχνικές δράσεις. Πολιτισμό με την ευρύτερη έννοια. Πολιτική μας λοιπόν και κύριος στόχος μας στις έννοιες πόλης, πολίτης, πολιτική, πολιτισμός να ξαναβρουν το νόημά τους. Η παλιά αλλά και η νέα μας πόλη να μην χαρακτηρίζονται πόλη λόγω πληθυσμιακά μεγεθυμένου χώρου. Να είμαστε η πόλη, παλιά και νέα, μιας εμπειρίας, συμμετοχής και ευθύνης όλων μας τα κοινά. Η εμπειρία συγκρότησης αυτού του συλλογικού βίου εδώ στην παλιά πόλη διακρίνεται ξεκάθαρα στη δόμησή της. Αμφιθεατρική, επιτρέποντας στο γείτονα συμμετοχή στη θέα. Επιτρέποντας στον πολίτη συμμετοχή στην θρησκευτική, την κοινωνική αλλά και αισθητική του επιλογή, που δεν προσβάλλει το συμπολίτη. Αυτές τις εμπειρίες που μας διδάσκει η παλιά πόλη, τα κριτήρια ιεράρχησης των αναγκών, αλλά και την νοηματοδότηση της πραγματικότητας, τις μελετούμε καθημερινά και είναι ο οδηγός μας για μια πόλη παλιά και νέα που θα μπορεί να εμπνέει, να γαλινεύει και να κάνει ευτυχισμένους κατοίκους και επισκέπτες. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς το σύνολο των συλλόγων μας που είναι για άλλη μια χρονιά η καρδιά και η ψυχή αυτών των γιορτών. Τους κατοίκους της παλιάς πόλης για την υπομονή τους αλλά και την για πρώτη φορά ενεργή συμμετοχή τους στο πρόγραμμα των γιορτών. Τα σώματα ασφαλείας που σε αγαστή συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου εγγυώνται την ασφάλεια κατοίκων και επισκεπτών. Τους χορηγούς μας για την πολύτιμη βοήθειά τους και φυσικά τους ακούραστες συνεργάτες μου και το σύνολο των δημοτικών υπαλλήλων που εργάστηκαν σκληρά, πολλές φορές κάτω από αντίξωες συνθήκες, για να έχουμε αυτό το εξαιρετικό αποτέλεσμα που όλοι θα απολαύσουμε αυτή την εβδομάδα. Σας καλώ λοιπόν αυτή την εβδομάδα να γνωρίσετε την παλιά πόλη της Ξάνθης, τα μνημεία της, τα σοκάκια της, τους ανθρώπους της, να υποστηρίξετε τους συλλόγους μας, να απολαύσετε ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας και να γιορτάσετε μαζί μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Thank you.